λίγα πράγματα και επί της ουσίας, κατά την άποψή μου. Το πρόβλημα ξεκινεί ένα πανελλαδικό σε σημαντικό βαθμό και ξεκινά από τα κεντρικά, από την κεντρική διοίκηση. Όπως υπόθηκε από κάποιο συνάδελφο εδώ πέρα, τον κύριο Καρασάβα, η δακοκτονία από τότε που ξεκίνησε, από το 60 από πότε ξεκίνησε, έχει χειροτερέψει όλα τα επόμενα χρόνια παρά έχει βελτιωθεί. Και γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά χείριστο τρόπο. Τότες υπήρχε η ευθύνη, την είχαν οι κατατόπους διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης. Και τα χρήματα ήταν περισσότερα, οι μέρες περισσότερες και δεν έμεινε δέντρο αράντιστο. Απέναντίας σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα έχουν φύγει από τις κατατόπους διευθύνσεις οι ευθύνες, αναλαμβάνουν εργολάβοι, χρήματα πολύ λιγότερα, κανένας έλεγχος ουσιαστικά στην πραγματικότητα, αν δεν υπάρχει έλεγχος. Αν δεν υπάρχουν τομεάρχες όπως παλιότερα, γεωπόνοι που επόπτευαν, ασκούσαν έλεγχο, δεν γίνεται τίποτα. Σήμερα ένας που έχει γνώση το πώς γίνεται η διαδικασία αυτή, θα εκπλαγεί. Δηλαδή υπάρχουν τα συνεργεία, υπάρχει εννοείται και ο αρχιεργάτης, ο επικεφαλής. Ο επικεφαλής δεν τολμάει να πει κουμπέντα αν ψεκάζονται τα δέντρα ή δεν ψεκάζονται. Φυσικά τα 27 ευρώ από ό,τι ξέρω που παίρνουν πολύ λίγα χρήματα, γίνεται μια βόλτα, δρόμο-δρόμο και πάνε σε κάποιο ίσιο και κάθονται να περάσει η ώρα να επιστρέψουν πίσω. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Κατά τη γνώμη μου, από την κεντρική διοίκηση, την ευθύνη πρέπει να την έχουν όπως και παλιότερα οι κατατόπους περιφέρειες μέσω των διευθύνσεων αγροτικής ανάπτυξης. Και από εκεί πρέπει να ξεκινάει ο έλεγχος. Πέρα από αυτό, το βασικό είναι δεν μπορεί να μένουμε πριν από 6 δεκαετίες στα ίδια πράγματα. Έχουν γίνει μελέτες από πανεπιστημιακούς φορείς, μελέτες που όταν εφαρμοστούν και το κόστος θα είναι σαφώς λιγότερο και η όλη διαδικασία πολύ πιο αποτελεσματική. Με τις λεγόμενες έξυπνες που λέμε, με τις δακοπαγίδες που διαθέτουν αισθητήρες, τα αποτελέσματα έρχονται στα κεντρικά, γίνεται έλεγχος πού έχει απλωθεί, εξαπλωθεί ο δάκος, πού πρέπει να γίνει αραντισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν ξέρω γιατί τόσα χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικά. Πρέπει λοιπόν, νομίζω, και η περιφέρεια εδώ πέρα να δρομολογήσει μια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αλλαγής του τρόπου δακοκτονίας. Αλλά όπως είπα και αρχικά, πρέπει και από τα κεντρικά να επιτραπεί να δοθούν αρμοδιότητες στις κατατόπους περιφέρειας, οι κατατόπους περιφέρειας να μπορούν να αγοράζουν τα φάρμακα, τα όποια φάρμακα και όχι να περιμένουμε κατόπιν εορτής και να ψαχνόμαστε να βρούμε από εδώ και από εκεί δανεικά φυτοφάρμακα. Αυτά, δηλαδή, και, για παράδειγμα, γίνεται ο διαγωνισμός από το Υπουργείο Εσωτερικών, ξέρω εγώ το Μάη πότε γίνεται, και μέχρι να τελειώσει η διαδικασία πάμε στο τέλος της σεζόν, δηλαδή τα φάρμακα που ήδη χρειάζονται θα κάνουν για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, και κατά την άποψή μου, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς τα μπερδεύουμε. Δεν γίνονται σωστές διαδικασίες. Για παράδειγμα, άλλος ο εργολάβος ως παγιδοθέτης, άλλοι αυτοί που ασκούν, που γνωρίζουν και αναλαμβάνουν τη διαδικασία του ψεκασμού κτλ. Νομίζω ότι. Απαγορεύεται να είναι. Ο ένας, ο άλλος, άλλοι παγιδοθέτες. Βέβαια, παιδιά, αυτά πια φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια να μην ξέρουμε τι γίνεται. Απαγορεύεται ένας εργολάβος να είναι και παγιδοθέτης. Τα προηγούμενα χρόνια. Για ευνοούμενους λόγους. Άκουσε με, Γιώργο, με ήπιους τόνους. Τις προηγούμενες δεκαετίες αρχικά ήταν άλλοι, ήταν οι παγιδοθέτες, άλλοι άλλες εργολαβίες ήταν, σίγουρα. Σαν εργολάβοι. Όχι σαν.
Το τι γινόταν παλιά, παλιά ήταν διάσωτο. Μιλάμε λοιπόν, αφήσω κύριε Κουφέρα να το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πέρα από αυτό το καθεστώς, ακούστε με, πέρα από αυτό το καθεστώς πρέπει να βλέπουμε τι εξυπηρετεί καλύτερα. Δεν μπορεί να έρχονται ξένοι άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί, που και τα λοιπά, πρέπει να είναι ενιαίος ο φορέας. Ενιαίος ο φορέας ο οποίος να διακλαδίζεται σε όλες αυτές τις παραμέτρους. Να αναλαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι έτσι και μόνο για να δεν ξέρω τι να συμπληρώσουν. Στα χωριά μας δεν βρίσκουμε και φέρνουμε από αλλού. Γνωστό είναι. Απ' τη γεια σου, φέρνουμε στα Κράσα και στα Μπιλικά, ρε σε Χρήστο. Δεν έχουμε κόσμο. Το ξέρω, στην είναι πλαγιά πληρώνουμε. Γιατί δεν πρέπει να χαϊδεύουμε και πάντα τον κόσμο. Στην πλαγιά πληρώνουν το νερό. Είναι δυνατόν να πληρώνει στο χωριό το νερό που θα πάρει για τα κοκτονία. Γιώργο, όντως είναι γνωστό. Εγώ είδα συνεργείο στο χωριό το δικό μου με δύο άτομα. Και ένας ο επικεφαλής. Ζώα στο πλωμάρι, δεν υπάρχουν ζώα στο πλωμάρι, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι αρκετά τα προβλήματα, μπορούσαν όλα αυτά, αλλά όπως είπα και στην αρχή, η κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει κάποια πράγματα να τα αλλάξει, προκειμένου τελικά να υπάρχει ένα πιο ουσιαστικό, πιο θετικό αποτέλεσμα. Και σήμερα, τις μέρες μας, περιμένουμε οι καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού να εμποδίσουν την εξάπλωση του δάκρυου. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στον επόμενο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πω και κάτι που είναι ουσιαστικό. Ο δάκρυος, το γνωρίζει και ο Γάλλος περισσότερο από όλους μας, ότι αν δεν το χτυπήσει εν τη γενέση του το δάκρυο και απλωθεί, μετά είναι πολύ δύσκολο να το συμμαζέψει. Λοιπόν, πρέπει στην αρχή, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει κερατισμός, όχι δολωματικός, κάλυψης, ώστε να τον εξαφανίσουμε σε σημαντικό βαθμό και να έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστώ.